Νοέμβρη. Είχαμε μείνει σε ωραία θέματα με τον Περικλή Κονδυλάτο στη συντροφιά μας. Περικλή, όμως έχουμε πιάσει μονότερμα το σύνορα. Ναι, εντάξει. Δεν έχω παράπονο. Περικλή, θα βρίσκω λιτό και απέριντο σήμερα. Και επειδή μου έχει λείψει και το Survivor και όλο αυτό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί τουλάχιστον έχω τη δυνατότητα να θυμηθώ. Ναι. Είναι ωραίο πράγμα. Δεν χάνεται ποτέ, λέει, αυτή η σύνδεση. Αυτό τουλάχιστον ακούμε από όλους σας. Αυτή η εμπειρία, αυτή η σύνδεση με αυτό το μέρος, εκείνη τη συνθήκη, ακόμα και αν ζοριστήκατε πολύ. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγάπη για αυτή την εμπειρία και δεν θα φύγει ποτέ από μέσα. Το νοσταλγείς και εσύ, όπως όλοι. Νοσταλγώ όλη την εμπειρία και τα παιδιά, ακόμα και με αυτούς που δεν είχα καλές σχέσεις πλέον. Αισθάνομαι μια πολύ μεγάλη. Νομίζω αγάπη. Ότι όταν έφυγες, αυτό έδωσε και ένα τέλος σε όλα. Γιατί πραγματικά ήσουν. Τελικά, είδα ότι τελειώσαν. Ό,τι και να υπήρχε, όποιο σύννεφο και να υπήρχε, όταν έφυγε στην αποχώρηση, είχε διαλυθεί. Μένουν και τα ήταν καλά. Και το μετά μένουν που το καλά. Νομίζω ότι οφείλουμε στον εαυτό μας να κρατήσουμε. Και δεν το λέω κασέτα, το νιώθω από την ψυχή μου. Να κρατήσουμε ευγνωμοσύνη για τα αυτά που μας δίνει η ζωή. Για μας. Ναι. Όχι για το Θεό. Ναι, για μας. Για να μην είμαστε πικραμένοι από τις καταστάσεις. Να φεύγουμε με γλύκα από τα πράγματα. Και να συγχωρούμε που λέει και ο Δημήτρης. Η συγχώρηση που λέει ο Δημήτρης ο Μακρινιώτης. Μεγάλη. Συγχωρώ, αλλά δεν ξεχνώ, θα πω εγώ. Και εγώ το λέω αυτό.